και να σας κάνουμε σήμερα μια μικρή ενημέρωση για τα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου Φλόρινας. Όπως θα γνωρίζετε, ότι φέτος τα πολιτιστικά δρόμενα προγραμματίστηκαν από την Επιτροπή, η οποία Επιτροπή ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρήσαμε ότι είναι σωστότερο να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να έχουν λόγο δηλαδή και τα μέλη της αντιπολίτευσης στο Δημοτικού Συμβουλίου, διότι θεωρούμε ότι έτσι εκπροσωπείται όλη η κοινωνία του Δήμου Φλόρινας. Τα πολιτιστικά θα αρχίσουν 17 του μηνός, 17 Οδό, και θα ολοκληρωθούν 25 Οδό. Για το πρόγραμμα και για το τι έχει ετοιμαστεί για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα, θα αναφερθούν ο κύριος Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Επιτροπής που είναι μαζί μας σήμερα. Κύριε Αντιδήμαρχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθειά μας. Να ενημερώσω ότι φέτος θέλαμε τα πολιτιστικά δρόμενα να είναι αποκλειστικά από ανθρώπους φλωρινιώτες ή ανθρώπους που δρούν και δραστηριοποιούνται στη Φλόρινα. Και πιστεύω το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα δεν μπορούσαμε να δούμε και χώρο. Υπάρχει τέτοια πολιτιστική δραστηριότητα που πραγματικά αναγκαστήκαμε να αφιερώσουμε και ένα τρίμερο μετά τα πολιτιστικά στους μουσικούς της περιοχής μας. Αν θα δείτε το πρόγραμμα, είναι συγκροτήματα τοπικά, είναι πολιτιστικοί σύλλογοι, λέσκες, σκάκι, τένις κτλ. Όλοι αυτοί δρούν και δραστηριοποιούνται στη Φλόρινα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι περισσότερο να ρωτήσετε, να σας ενημερώσουμε. Ας μιλήσουν και οι υπόλοιποι και στη συνέχεια υποβαθμίζουν. Πριν όμως, συγγνώμη λίγο κύριε Δήμαρχε, η Επιτροπή την οποία έκανε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κύριος Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο πρώην Αντιδήμαρχος κύριος Αριστίδου, από τη Μίσου Αντιπολίτευση είναι η κυρία Κοτσαρίδου η Δόξα και την Αλάσσα ο κύριος Σταύρος Γιώργος. Με τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την συνεργασία την οποία είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας για όλη τη δουλειά που έκαναν. Διότι ειλικρινά πρέπει να σας πω, λόγω των υποχρεώσεων μου σε άλλα θέματα του Δήμου, δεν μπορούσα να συμπαραδοληθώ καθόλου με τα πολιτιστικά δρόμενα τα φετινά. Και πρέπει να ευχηθώ και καλή επιτυχία σε όλο αυτό το εγχείρημα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και από το χρόνο θα πάμε ακόμα καλύτερα. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κοτσαρίδη. Θα ήθελα να πω από την πλευρά μου ότι με εντυπωσίασε και με συγκίνησε ταυτόχρονα ήταν η άμεση ανταπόκριση των συμπολιτών μας, των συλλόγων μας και των αθλητικών και των πολιτιστικών. Συμμετείχανε με πολύ μεγάλη χαρά και διάθεση στο πρόγραμμα, σε σημείο που, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, είχαμε πρόβλημα στα στενά περιθώρια του χρόνου, των ημερών. Ναι. Αυτό όμως έγινε και η αφορμή, κύριε Καραγκιουζίδη, να βγουν και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα φύγουν από το περιθώριο, το στενό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου και θα διατηρηθούν στην υπόλοιπη χρονιά. Τελικά έχει μεγάλο θησαυρό η πόλη μας και μακάρι να μπορέσουμε να την αναδείξουμε. Μα κύριο Στάπο. Μετά από την πρώτη σύσκεψη που είχαμε η Επιτροπή, αφού κάναμε τον προγραμματισμό και οργάνωσε και η συνεργασία μας με Άψογη, πιστεύω ότι καλύψαμε αρκετές εκδηλώσεις σε πολλά διάφορα σημεία, προσπαθήσαμε σε διάφορα σημεία της πόλης, ώστε η μετακίνηση των ατόμων και συγκεκριμένα της μεγάλης ηλικίας σε μεγάλες αποστάσεις. Και πιστεύω να πάνε καλά μέχρι τέλος. Αυτά από μένα. Να ακούσουμε και τον πρώην Δήμαρχο που διοργάνωσε τα περσινά πολιτιστικά δρόμενα. Να μας πει τις βοήθειες, πιστεύω, με την παρουσία του. Και να μας πει δηλαδή τι καινούριο περιμένουμε από τα σημερινά, από τα φετινά. Η νέα Δημοτική Αρχή του Καλλικρατικού Δήμου αποφάσισε να κάνει νέες τομές στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας, εκμεταλλευόμενη όλο το δυναμικό που υπάρχει σε πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους της περιοχής. Προσπαθούμε να δείξουμε όλη τη δουλειά που γίνεται όλη τη χρονιά από αυτούς τους συλλόγους και νομίζω ότι έχουμε πετύχει τα προηγούμενα χρόνια και με αυτόν τον οδηγό, ο οποίος κρίθηκε πετυχημένος, συνεχίζουμε αυτή τη φορά
με μια συνεργασία επιτροπής από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία του Αντιδημάρχου και του Δημάρχου. Νομίζω ότι θα κάνουμε πάλι πολύ καλές εκδηλώσεις. Συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι εθελοντές, γιατί έχουμε και πολλούς εθελοντές του Δήμου μας. Και το τελικό αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει, γιατί θα δείξουμε όλη τη δουλειά που έχει γίνει και θα ευχαριστούν όλοι οι πολίτες μας με το ντόπιο δυναμικό που υπάρχει. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα συνεργαστούμε μέχρι το τέλος, γιατί δεν τελειώνουν σήμερα οι εκδηλώσεις με τον προγραμματισμό, αλλά τελειώνουν την τελευταία μέρα και όλα θα πάνε καλά.